Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά ευχαριστήρια, τις ευχαριστίες για την ανταπόκριση, στην πρόσκληση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να συμμετέχετε σε αυτό το διαγωνισμό για τη δημιουργία μνημείου στο Επταπύργιο, στο γνωστότερο Γεντί Κουλέ στη Θεσσαλονίκη, γιατί και αυτός μαζί με άλλους τόπους αγώνων, θυσιών, μαρτυρίων, όπου έχουν στηθεί μνημεία εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και με τη συμμετοχή επίσης σημαντικών καλλιτεχνών, είναι εξίσου ένας πολύ σημαντικός χώρος όπου μαρτύρησαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, έδωσαν και τη ζωή τους, εκτελέστηκαν χιλιάδες κομμουνιστές, χιλιάδες αγωνιστές όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, τα πέτρινα χρόνια, από την ιδιαίτερα στο Επταπύργιο, από την βασιλομεταξική δικτατορία το 1936-1940, σε συνέχεια με τη γερμανική κατοχή 1941-1944, τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος και σε συνέχεια το 1946 μέχρι το 1954 και τέλος κατά την 7χρονη δικτατορία 1967-1974. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, έτσι ώστε η μνήμη, η ιστορική μνήμη, να μένει ζωντανή, να μεταδίδεται στις νεότερες γενιές, γιατί είναι ο αγώνας που έδωσε αυτός ο λαός, οι πατεράδες, οι παππούδες μας και που συνεχίζει στις σύγχρονες συνθήκες και η νέα γενιά, η σημερινή γενιά, για το δίκαιο, για τη λευτεριά του τόπου, για να πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, η καταπίεση, η φτώχεια, η δυστυχία, η πόλεμη. Και σε όλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διαχρονικά, σε όλη την υπερεκατοντάχρονη πορεία του, έχει αποδείξει ότι στέκεται μπροστά, όρθιο, δεν λυγίζει και συνεχίζει. Θέλουμε να πιστεύουμε και θεωρούμε απαραίτητο ότι η τέχνη πρέπει να συναντιέται με την ιστορία, πρέπει να συναντιέται με τους αγώνες του λαού μας και βεβαίως να εκφράζεται και σε δημόσια καλλιτεχνήματα, όπως είναι αυτά τα μνημεία που προωθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και που τα αγκαλιάζει πλέον η νεολαία, τα αγκαλιάζει το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα της χώρας μας. Αλλά έχουν και απήχηση και διεθνώς, όπως και εσείς τα ξέρετε. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα ξανά να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία, δημιουργικότητα στους αγώνες. Έχουμε πολύ έργο να κάνουμε μπροστά μας. Υπάρχουν ακόμα δεκάδες, εκατοντάδες τέτοιοι τόποι που όλοι σας μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ.